Και το γεωπολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει εν ώψη της συνάντησης Πούτιν-Μπάιντεν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ ετοιμάζουν μεγάλη άσκηση στη Μαύρη Θάλασσα στα τέλη του μήνα, με τη Μόσχα, Θανάση Αυγερινέ, να παρακολουθεί ανήσυχη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Όλες οι διπλωματίες κινητοποιούνται εν ώψη της συνάντησης των Προέδρων Biden και Πούτιν, καθώς το πρώτο που θα κάνουν οι δύο ηγέτες είναι να μετρήσουν ο ένας τον άλλο και τις προθέσεις τους. Προσπαθούν και κάποιες περιφερειακές χώρες να επηρεάσουν αυτή την κρίσιμη συνάντηση και την έκβασή της, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το γεωπολιτικό θερμόμετρο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Ουκρανία, με μια μάλλον εξωφρενική ασυνήθιστη δήλωση του Προέδρου της Ζελένσκι, ζήτησε από την Ουάσιγκτον να σταματήσει το έργο του Nord Stream 2 την ώρα που ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο έδειξαν το τελευταίο διάστημα να κατεβάζουν τους τόνους για το θέμα αυτό. Εν ώψη λοιπόν της συνάντησης Πούτιν-Μπάιντεν, η Μόσχα δεν έχει κρύψει με ειδική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνάς της τον εκνευρισμό της από τις μεγάλες ασκήσεις που έχει αναγγείλει το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα στα τέλη Ιουνίου. Δήλωσαν οι αρμόδιοι ότι θα παρακολουθούν επισταμμένως τις ασκήσεις στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα και θα λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, όλο και πιο φεδρή γίνεται η ιστορία με τον αμφιλεγόμενο λευκορώσο ακτιβιστή Προτασέβιτς, που πολλοί στη Δύση αντιμετώπισαν ως αγωνιστή δημοσιογράφο, ενώ στον ρωσόφωνο κόσμο τον αντιμετωπίζουν ως νεοναζί προβοκάτορα. Ο 23χρονος Ρωμά, λοιπόν, εμφανίζεται σε βίντεο να χαριεντίζεται με τους ανακριτές του. Δεν δείχνει καθόλου βασανισμένος. Δεν ξέρω βέβαια αν κάνουν θαύματα τα σύγχρονα χημικά μέσα. Πάντως έδωσε και μια νέα τροπή στην υπόθεση της προσγείωσης του αεροσκάφους της Ryanair, μιλώντας για μια σύγκρουσή του με στενό συνεργάτη της Τιχανόφσκαγια, τον κατονόμασε και είπε μάλιστα ότι ήταν ο μόνος που γνώριζε τη διαδρομή του και μπορεί να τον κατέδωσε στις λευκορωσικές αρχές. Το εκπληκτικό της ιστορίας είναι ότι απόψε θα συμμετάσχει και σε ένα κεντρικό πολιτικό σόου της λευκορωσικής τηλεόρασης, δεν μοιάζει καθόλου δηλαδή με πολιτικό κρατούμενο. Μας θα δούμε και άλλα επεισόδια φαίνεται στο θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.